Φίλοι του Keeper Analysis, καλησπέρα σας. Από σήμερα θα εγκαινιάσουμε μια νέα σειρά παρουσιάσεων. Είναι μια ιδέα που είχα με τερματοφύλακες επίπεδου, υψηλού επίπεδου, του υψηλότερου επίπεδου στην Ελλάδα. Ξεκινάμε σήμερα με τον παλιό μου φίλο και συμπαίκτη, τον Βασίλη τον Μπάρκα, γνωστό σε όλους, από τη θητεία του σε Ατρόμητο, ΑΕΚ, Διεθνής. Αυτή την περίοδο βρίσκεται στη Celtic. Καλησπέρα Βασίλη και είναι χαρά μου που ξεκινάω αυτόν τον κύκλο μαζί σου. Καλησπέρα και εμένα χαρά μου και τιμή μου κιόλας να είμαι σε μια νέα, ας πούμε, σταδιοδρομία θα πω, ενός παλιού μου φίλου, σε κάτι νέο και να μπορέσω κι εγώ να πω και να βοηθήσω όσο γίνεται κάποιο νέο παιδί ή έστω κάποιο. Μπράβο, μπράβο. Έτσι ακριβώς Βασίλη, γιατί θα μιλήσουμε για πράγματα. Το site απευθύνεται καθαρά σε τερματοφύλακες ή σε ανθρώπους που θέλουν να μάθουν τη θέση, οπότε θα μιλήσουμε καθαρά για τη θέση. Έχω ετοιμάσει εδώ ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο θα είναι πράγματα τα οποία όσοι θέλουν να ασχοληθούν ή παιδιά που ξεκινάνε έχουν αυτές τις απορίες και να τα ακούσουν από έναν άνθρωπο ο οποίος αγωνίζεται στο υψηλότατο επίπεδο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με κάτι πολύ απλό, αλλά έχει τη σημασία του. Πώς ξεκίνησες, ρε Βασίλη, τι ήταν αυτό που σε ώθησε να πεις, όχι ρε φίλε, εγώ θα παίξω τέρμα? Εγώ η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα λίγο κατά λάθος, να το πω έτσι. Είχα πάει με τον πατέρα μου, τότε ξεκίνησα εγώ σε μια πολύ μικρή ομάδα στον Κολωνό για ένα χρόνο, ούτε καν δελτίο δεν είχα, να το πω έτσι. Ωραία. Τα πιο παλιά χρόνια ήταν πιο περίεργα. Τι τάξη σχολείου περίπου? Εγώ ήμουν έκτη δημοτικού προς πρώτη γυμνασίου. Άργησες και εσύ, όπως και εγώ, άργησες. Σχετικά αργά. Οπότε ξεκίνησα, πήγα μαζί με τον πατέρα μου να δούμε κάποιες προπονήσεις. Έτσι δεν είχαν τέρμα, όπως κάπως έτσι ξεκινάνε νομίζω σε αυτή τη θέση. Ναι. Με βάλανε τέρμα, είδαν ότι κάτι έχω και συνέχισα να πηγαίνω στις προπονήσεις. Και έτσι εγώ, δηλαδή, χωρίς να το σκεφτόμουν πολύ, απλά πήγαινα στις προπονήσεις, μ' άρεσε, πέρναγα καλά με τους φίλους μου και έτσι καθιερώθηκα στο τέρμα. Ήρθε ήρεμα, ήρθε απαλά λοιπόν. Δεν ήταν κάτι το οποίο σε όθησε απότομα. Ναι. Ωραία. Όχι, δεν, ούτε οι γονείς μου λέγανε ότι πρέπει να παίξεις τέρμα, πρέπει να κάνεις αυτό, να παίξεις. Δηλαδή απλά μου άρεσε και πήγαινε. Σε αυτή την ηλικία λοιπόν που ξεκίνησες, υπήρχε κάποιος στην τηλεόραση που τον έβλεπες και έλεγες πω πω, δυνατός? Είτε λογικά ξένος, αν ήταν και κάποιος Έλληνας. Ναι, σε αυτή την ηλικία πιο πολύ είχα τότε το Van der Sar και λόγω της μητέρας μου ήταν από την Ολλανδία και ήμουνα πιο πολύ εκεί. Αλλά πιο μετά μεγάλωνα, όπως είπα πολλές φορές, ήταν ο Νόιερ. Μετά ξεκίνησα και δηλαδή από τότε μέχρι τώρα είναι ο Νόιερ. Χαίρομαι γιατί έχουμε πλήρη ταύτιση απόψεων και οι δύο, ένας, ο Νόιερ κατ' εμέ είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Είναι αυτός που πήγε τη θέση του τροματοφύλακα για μένα ένα σκαλί παραπάνω, έτσι, δηλαδή έτσι, το εξέλιξε τελείως. Και ο Van der Sar, αν σκεφτούμε την πόσα χρόνια συνεχόμενα έχει παίξει στο, ίσως το κορυφαίο πρωτάθλημα που είναι η Premier League, μόνο αυτό λέει πολλά. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Κατάφερες, έγινες επαγγελματίας, οπότε μπήκες στο δρόμο αυτό με τα θετικά του που λίγοι τα καταφέρνουν. Υπήρχε κάποια στιγμή, Βασίλη, πριν καταφέρεις να γίνεις επαγγελματίας και να πεις «ΟΚ, okay, τώρα καταφέρνω, λογικά κάποια στιγμή στον Ατρόμητο θα γίνει αυτό. Τώρα είμαι καλά, έχω τα χρήματά μου, έχω πάρει το δρόμο μου». Υπήρχε κάποια στιγμή που να πήγες να τα παρατήσεις λόγω δυσκολιών? Κοίτα, νομίζω ότι τερματοφύλακες το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι η θέση είναι μία. Σωστά. Και όπως γνωρίζεις και εσύ, δηλαδή, υπάρχουν δύο, τρεις, τέσσερις, πολλές φορές και πέντε τερματοφύλακες σε κάθε ομάδα. Πάγκο εκτός αποστολής, Σαββατοκύριακο. Ειδικά όταν και τα χρόνια που έπαιζα και εγώ πιο παλιά, όταν ξεκίνησα και ειδικά πιο παλιά, δηλαδή ήταν η θέση, δηλαδή ξεκίναγε ένας και τελείως. Δηλαδή οι άλλοι ήταν πιο πολύ ότι πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα, δηλαδή να τραυματιστεί, να, και ειδικά για νέους. Καταλαβαίνω δύσκολο. Τώρα να είσαι μικρός, να είσαι τρίτος και να βλέπεις τον Λούι να παίζει, ήταν μαρτύριο για τα μάτια σου, φαντάζομαι. Είχα και αυτή την τύχη, αλήθεια είναι. Όχι, απλά καταλαβαίνεις κιόλας και το ξέρεις, το έζησες ειδικά και μαζί μου, ήταν δύσκολο. Ναι, οπότε είχα φτάσει σε ένα σημείο στον Ατρόμητο που έπαιζα και στην Εθνική Ελπίδα. Θέλει υπομονή. Που ήμουν σε μια φάση που με πίστευαν μεν, αλλά δεν ήταν εύκολο να δοθεί ευκαιρία γιατί και οι προπονητές και οι πιο παλιοί προπονητές δεν δίνανε ευκαιρίες στα νέα παιδιά. Πλέον ευτυχώς έχει αλλάξει αυτό και δίνουν ευκαιρίες και λόγω μάλλον οικονομικών προβλημάτων που είχαν, δόθηκαν ευκαιρίες στα νέα παιδιά. Πολύ σωστά. Οπότε ήταν κάποια στιγμή που ήμουν 2-3 χρόνια τρίτος.
Και ξέρεις, όλο αυτό με έκανε να, και σε μια κρίσιμη ηλικία, όπως είναι 18-19 χρονών, που μπαίνω και διάφορα, βλέπεις τους φίλους σου να βγαίνουν. Ναι. Να μπαίνουν πειρασμοί. Πήγαινα και πανεπιστήμια, βλέπω πώς είναι έξω και ήμουν σε μια φάση ότι δεν ξέρω αν θέλω να συνεχίσω. Τότε ήταν που με βοήθησε η οικογένειά μου και περισσότερο ο πατέρας μου και ήταν δίπλα μου ότι okay, συνεχίζουμε, γιατί έκανε και αυτό που κατά κάποιο τρόπο κάνεις το χόμπι σου. Μπορεί να είσαι επαγγελματίας, αλλά κάνεις το χόμπι σου. Οπότε δεν το σταματάς, κάνεις αυτό που αγαπάς. Ναι. Και εκεί, σε αυτό το σημείο έφτασα να πόσο κοντά και λέω ότι okay, χάνω πόσα πράγματα από την ηλικία 18-19, δεν μπορώ να βγω έξω βράδυ, δεν μπορώ να κάνω κάποια πράγματα. Οπότε εκεί έφτασα λίγο σε ένα σημείο. Αλλά κρατήθηκες μέσω της οικογένειας κιόλας. Ναι, όμορφα. Η οικογένεια και οι φίλοι μου νομίζω με κρατήσαν. Λοιπόν, πάμε τώρα στην αμιγώς καθαρά πραγματικότητα της θέσης του τερματοφύλακα. Πριν την προπόνηση και μετά, σου αρέσει να πηγαίνεις πριν την προπόνηση, σου αρέσει να κάθεσαι μετά την προπόνηση. Κάθε τερματοφύλακας έχει τα δικά του χούγια. Ποια είναι τα δικά σου, πριν και μετά? Αυτό νομίζω είναι κατά περί... αλλάζει κατά περιόδους, αναλόγως σε τι ομάδα βρίσκεσαι, πώς νιώθεις. Mm-hmm. Συνήθως μου αρέσει να πηγαίνω πριν ένα γυμναστήριο, κάνει καλό, να κάνεις κάποιες διατάσεις. Μια ενεργοποίηση. Μας... Ναι. Ναι, υπάρχουν πολλές πτώσεις, οπότε μπορεί να έχεις θέματα με τη μέση, mm-hmm. με διάφορα σημεία, γιατί δεν είναι δουλειά μας απλά τρέξιμο. Σωστά. Οπότε μου αρέσει να πηγαίνω γυμναστήριο πριν, να λύνεις το κορμί σου που λέμε. Και με πιο πολύ για να λύσω το κορμί πριν και μετά πηγαίνω να κάνω κάποια βάρη, ίσως. Οπότε όταν ο προπονητής σφυρίζει τη λήξη της προπόνησης, δεν είναι ότι σου αρέσει να κάθεσαι μετά κι άλλο στο γήπεδο μέσα στο χορτάρι, ας πούμε. Αναλόγως. Αυτό είναι αναλόγως αν θα βρει ένα προπονητή τερματοφυλάκων ο οποίος του αρέσει και αυτού να το κάνει αυτό. Οπότε ναι, μου αρέσει να κάνω μετά, γιατί είναι μια ξεχωριστή θέση δικιά μας, οπότε μπορεί να δουλέψει και παραπάνω μετά. Mm-hmm. Αλλιώς μπορώ να πάω στο γυμναστήριο να κάνω κάποια άλλα πράγματα. Κατανοητό. Μόνος μου. Κατανοητό. Σου αρέσει να περνάς χρόνο με τον προπονητή τερματοφυλάκων ή σου αρέσει να περνάς χρόνο με την ομάδα, να παίζεις το κορόιδο, να κάνεις προθέρμανση με την ομάδα? Τι αρέσει στο Βασίλη? Μ' αρέσουν και τα δύο, αλλά προτιμώ να περνάω περισσότερο χρόνο με τον προπονητή τερματοφυλάκων. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ασκήσεις που μπορείς να κάνεις σαν τερματοφύλακας. Οπότε όταν η προπόνηση είναι μία μισή ώρα και πρέπει να κάνεις και με την ομάδα, οπότε σου μένει εσένα ένα μισά ώρα. Μισή ώρα δεν πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα. Πολύ σωστά. Οπότε προτιμώ να μένω με τον προπόνηση της ομάδας. Ωραία. Σου αρέσουν συγκεκριμένες ασκήσεις, να ξέρεις ότι όταν θα κάνεις έντρες θα κάνεις αυτή τη μορφή, όταν θα κάνεις ταχυδύναμη θα κάνεις αυτή τη μορφή, ή σου αρέσει η διαφοροποίηση, η ρουτίνα ή η διαφοροποίηση? Εμένα μου αρέσει, Βασίλης, να μην υπάρχει, δεν μου αρέσει η ρουτίνα. Μ' αρέσει η ρουτίνα στο ένα, να, ας πούμε, να προπονούμε σέντρες, αλλά δεν μου αρέσει κάθε μέρα να κάνουμε σέντρες, αυτές τις σέντρες. Μ' αρέσει κάθε μέρα να υπάρχει κάτι διαφορετικό. Όταν λοιπόν θα κάνουμε τις σέντρες, να τις κάνουμε με διαφορετικό τρόπο. Ναι, γιατί στον αγώνα δεν είναι μία σέντρα, σωστά, αυτό. Σωστά, είναι. Σωστά, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές διάφορες περιστάσεις που αντιμετωπίζουμε στον αγώνα. Διάφορες φάσεις, οπότε. Μ' αρέσει να υπάρχει διαφορά και σε κρατά και σε γρήγορος. Πολύ ωραία. Μ' αρέσει ρουτίνα. Να... Θέλεις πριν την προπόνηση να γνωρίζεις το πρόγραμμα των ασκήσεων ή όχι? Εγώ, ας πούμε, εμένα δεν μου άρεσε. Να γνωρίσω, όχι να γνωρίζω ακριβώς τι θα κάνω, αλλά θέλω, είμαι ένας άνθρωπος πλέον, παλιά δεν το είχα αυτό, πλέον θέλω να ξέρω ότι... Το να πλάνο. Μου εξηγεί την άσκηση ως προς το τι θα με βοηθήσει. Σωστά, δηλαδή, σωστά. Πολύ ωραία. Δηλαδή, δουλεύουμε γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Ναι, ότι αυτή η άσκηση θα σε βοηθήσει, ας πούμε, στην εκδοτικότητα, στο άλμα, στη σέντρα. Αυτό. Και μου αρέσει επίσης να υπάρχει μια επικοινωνία με τον προπονητή των τερματοφυλάκων. Γιατί εμένα αυτό δεν νιώθω ότι με βοηθάει πλέον. Όταν είσαι πιο μικρός, ναι. ο προπονητής τερματοφυλάκων μπορεί να σε πλάσει και να σε βοηθήσει ως το τι βλέπει αυτό σε σένα, τι μπορεί να τα δυνατά σου σημεία. Mm-hmm. Όταν όμως φτάνεις, ας πούμε, στην ηλικία μου που είμαι 27-28 χρονών, ναι. ξέρεις περίπου τι είναι το δυνατό σημείο, τι θες να δουλεύεις παραπάνω. Οπότε μου αρέσει να υπάρχει μια συνεχή επικοινωνία με τον προπονητή τερματοφυλάκων. Αμφίδρομη, όχι μόνο ναι. να ακούς, ναι, αλλά να μιλάς κιόλας, να υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Σου αρέσει να ξεκινάς την άσκηση πρώτος, δεύτερος, τρίτος όταν γίνεται με μορφή ρολογιού? Ή δεν έχει σημασία? Δεν έχω κάποιο, αλλά ναι, δηλαδή προτιμώ τελευταίος πλέον. Και εγώ τελευταίος, γιατί μερικές φορές δεν στρόφαρα και έπρεπε να δω μία-δύο φορές τους άλλους τερματοφύλακες. Κοίτα, τώρα που είμαι εξωτερικό και ειδικά το λεξιλόγιο εδώ πέρα είναι λίγο διαφορετικό, δεν είναι ακριβώς αγγλικά, είναι λίγο πιο περίεργη η γλώσσα. Ναι, οπότε ναι, πολλές φορές αφήνω κάποιον πρώτα να δω ότι 100% γίνεται αυτό, ότι έχω καταλάβει σωστά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Λοιπόν, πάμε λίγο στα γάντια. Ποια είναι τα κριτήρια που επιλέγεις γάντια? Ο χορηγός, η ομορφιά, η αίσθηση, το μπλοκ? Μέχρι στιγμής αυτά που με βολέψανε ήταν συνήθως επειδή έχω χορηγία εγώ μια συγκεκριμένη τέτοια την αντίλαση, τέλος πάντων. Ναι, δεν είναι πρόβλημα, μπορείς να το πεις. Με βολέψανε. Δηλαδή δεν είμαι ένας πολύ συγκεκριμένος ότι θέλω αυτό και αυτό και αυτό. Τα βλέπω, ναι, άμα με βολεύουν τα φοράω, αλλιώς μπορώ να φορέσω το πιο παλιό μοντέλο, δεν έχω τέτοια κόμπλεξ. Και φαντάζομαι φοράς ακριβώς το ίδιο γάντι του αγώνα και στις προπονήσεις, ακριβώς το ίδιο μοντέλο? Ναι, το ίδιο μοντέλο, αλλά στους αγώνες φορά καινούριο. Α, ωραία, ναι. Καινούριο, ναι. Καινούριο, δηλαδή, φρέσκο, ναι. Φρέσκο. Ναι, δηλαδή το ανοίγω εκείνη τη στιγμή και επίσης έχω με τη ιδιοτροπία να το πούμε παραξενιά ότι δεν θέλω να φορέσει άλλο το γάντι μου. Άμα δω ότι μου το φοράει. Αμάν, μάλιστα. Για πέτα, να φορώ. Να σε ρωτήσω, περίμενε δηλαδή από τη ζελατίνα κατευθείαν στον αγώνα χωρίς πλύσιμο? Ναι, παράξενο. Ναι. Γιατί λένε συνήθως το γάντι θέλει ένα πλύσιμο. Στην αρχή απλά το φοράω στο ζέσταμα. Ναι, το φοράω στο ζέσταμα. Και να σε ρωτήσω, βέβαια, στο επίπεδο που είσαι, έχεις και την πολυτέλεια να το κάνεις. Ένα γάντι ανά αγώνα ή 2-3 αγώνες? Όχι, έναν αγώνα. Σκληρός. Σκληρός. Ναι, εντάξει, κοίταμε. Τώρα, ας πούμε, που δεν παίζω τόσο, ναι. Και, αλλά συνήθως και όταν έπαιζα πάντα αυτό έκανα. Δηλαδή δεν είχα το... Τώρα θες πολυτέλεια, οκ. Okay. Ναι, έτσι το είχα. Μπορείς και το κάνεις. Πάμε παρακάτω. Διαφορά προπόνησης. Ελλάδας με Σκωτία, με εξωτερικό. Χαοτική. Γενικά, ένας μπούσουλας. Να σου πω την εμπειρία μου. Στην Ελλάδα είχαμε καλύτερη προπόνηση από την άποψη ότι οι προπονητές είναι πιο ευρωπαϊκοί, να το πω έτσι. Έχουν πάρα πολλές ασκήσεις, πολλές διαφορετικές ασκήσεις. Ποικιλία. Εδώ πέρα η Σκωτία δεν είναι ακριβώς όπως η Αγγλία που έχει προχωρήσει. Είναι ένα πιο παλαιό μοντέλο, δυνατά σουτ, συνέχεια, πολύ συγκεκριμένο φυσιολόγιο, 2-3 ασκήσεις και είναι αυτό. Δηλαδή δυνατά σουτ από συγκεκριμένες αποστάσεις. Ναι, κατάλαβα. Πολύ λίγα πεσήματα. Πάμε στον αγώνα τελείως. Οπότε δεν λοιπόν αυτοί που μας ακούνε και θα φαντάζονται ότι στη Σκωτία είναι Ευρώπη και είναι κάτι ιδιαίτερο, κάτι εξωτερικό, δεν είναι κάπως έτσι. Πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχουμε την πολυτέλεια που δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί και εγώ είχα το ίδιο. Δεν καταλαβαίνουμε ότι στην Ελλάδα έχουμε πολύ καλούς προπονητές σωματοφυλάκων, οι οποίοι ξέρεις, έχουμε μια τάση να λέμε ότι έλα μωρέ τώρα στο εξωτερικό που κάνουμε πόσα πράγματα λάμε. Μόλις το δούμε και καταλάβουμε, τότε εκτιμάμε κάποια πράγματα. Μπράβο, μπράβο. Είναι πολύ καλό που ακούγεται αυτό, ιδίως από σένα. Είναι πάρα πολύ καλό. Ωραία. Τι είναι αυτό που γουστάρεις πιο πολύ, η προπόνηση ή ο αγώνας? Δηλαδή, που είσαι, γιατί πολλοί τερματοφύλακες στον αγώνα, ξέρεις, έχουν λίγο το στρες και αυτά και δεν είναι κάτι που το απολαμβάνουν τόσο. Ενώ η προπόνηση είναι μια διαδικασία πολύ απολαυστική. Ενώ κάποιοι άλλοι όχι. Να σου πω, άμα υπάρχουν στιγμές που απολαμβάνω την προπόνηση, αλλά συνήθως μου αρέσουν οι αγώνες. Δεν έχω ποτέ στρες στους αγώνες. Α, μπράβο, εξαιρετικό. Ποτέ δεν είχα άγχος. Και είναι κάτι που με βοήθησε. Αλλά ναι, δεν έχω άγχος. Απολαμβάνω τους αγώνες πιο πολύ. Μπράβο, μπράβο, εξαιρετικό αυτό, αφού το έχεις καταφέρει. Πάμε λοιπόν στον αγώνα. Ας ξεκινήσουμε με τα δευτερεύοντα. Προληπτικός, μου είπες κάτι για τα γάντια. Οκ. Okay. Ναι, πιο παλιά ήμουν πολύ περισσότερο. Δηλαδή ήθελα να βγω σε συγκεκριμένο χρόνο, ήθελα να πατήσω συγκεκριμένο πόδι, να κουμπίσω τα δοκάρια. Κουραστικός. Δεν είμαι, κουραστικός. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ήθελα στη δεξιά μεριά να έχω με την πετσέτα με το νερό ναι. Και τέτοια. Πλέον δεν έχω κάτι τέτοιο. Πλέον μόνο τα γάντια νομίζω. Και αυτό είμαι σε μια φάση ότι. Οκ. Okay. Δηλαδή τώρα που το βλέπω εδώ πέρα που βρέχει πολύ και μου φαίνεται λίγο περίεργο. Τον αλλάζουν για κάτι γιατί γλιστράνε. Σε βροχερό αγώνα θα πας με 3 ζευγάρια γάντια, σωστά? Προθέρμανση, πρώτο ημίχρονο, δεύτερο? Όχι. Όχι. Ένα γάντι, δεν μπορώ να φορέσω καινούριο γιατί. Και αν έχει λάσπη, αν έχει λίγο λάσπη, αν έχει λίγο λάσπη έτσι και τα σχετικά. Εκεί. Τα καθαρίζω απλά. Πιστός ναι. Τόσο, Ναι, ναι, ναι. Δυσκολεύομαι να αλλάξω. Έχω πάντα 2 ζευγάρια γάντια μαζί μου, αλλά δύσκολο θα αλλάξω. Ωραία. Επόμενη ερώτηση. Θεωρείς το scouting του αντιπάλου απαραίτητο ή μόνο στα βασικά, να δούμε λίγο που χτυπάει τα πέναλτι και μέχρι εκεί? Τα πέναλτι είναι κάτι το οποίο συνηθίζουν οι προπονητές σωματοφυλάκων, τουλάχιστον όπως το έχω εγώ, να βλέπουν να κάνουν μια παρουσίαση. Για να κάνουμε ένα scouting, είναι περίπου, αλλά νομίζω ότι στον αγώνα είναι κάτι διαφορετικό. Okay. Δηλαδή, εξαρτάται και από ποιο λεπτό, το πιο λεπτό θα. Βεβαίως, βεβαίως. Πολύ σημαντική παράμετρο. Το πώς είναι ο αγώνας, σε ποιο σημείο βρίσκεται. Αν ο αγώνας είναι OK, είναι απλά ένας αγώνας, την κρισιμότητα, αυτό που λέμε.
Μετά είναι ο παίχτης, okay, μπορεί να βαράει όλο δεξιά, και άλλα. Δεν νομίζω ότι παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Πέραν, πέραν τον πέναλτι, γενικά σου αρέσει το σκάουτινγκ των αντιπάλων, να σου γίνεται μια παρουσίαση. Μου αρέσει να βλέπω πιο πολύ στιμένες φάσεις, δηλαδή που βάραν τα κόρνερ, τα φάουλ. Αυτά μου αρέσει πιο πολύ. Δηλαδή το σουτ είναι κάτι το πολύ απρόβλεπτο που δεν μπορεί να το δει. Δηλαδή δεν μπορεί να πει ότι ένα παίκτη βαράει πιο πολύ δεξιά πάνω στον αγώνα, όχι, γιατί πολλές φορές μπορεί να δημιουργήσει και πρόβλημα. Απλά να σκέφτεσαι και αυτό. Δηλαδή. Εγώ από προσωπική πείρα και αυτό που κάνω εγώ ως προπονητής, εάν δώσω μια κατεύθυνση αναφορικά με έναν παίκτη, είναι να του πω απλά ότι χρησιμοποιεί, αν κάποιος χρησιμοποιεί μόνο το πλασέ, θα του το πω. Αν κάποιος χρησιμοποιεί μόνο το κουντουπιέ, θα του το πω, γιατί είναι μια πληροφορία η οποία ίσως να του φανεί χρήσιμη. Ίσως. Ναι, ή μια πληροφορία ότι κάποιος μπορεί να σουτάρει από παντού, ας πούμε. Μπράβο. Πάντα υπάρχει κάποιος που μπορεί να σουτάρει σε ανεκόπτο χρόνο, να έχει το μυαλό σου. Πολύ ωραία. Προθέρμανση αγώνα. Έχεις κάποια συγκεκριμένη, ανάλογα την ομάδα που πας, παίρνεις και την προθέρμανση του εκάστοτε προπονητή. Όχι, προσπαθώ να την κρατάω δικιά μου, την προθέρμανση. Μέχρι πριν έρθει εδώ είχα μια δικιά μου προθέρμανση. Εδώ πέρα ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα, συνάντησα κάποιες δυσκολίες, αλλά γενικά, ας πούμε, δεν είμαι ο άνθρωπος που θέλω στην προθέρμανση. Πολλοί κάνουν πολύ βαριά προθέρμανση. Σωστά. Δηλαδή είναι ένα στυλ προπόνησης που αυτό δεν το θέλω, γιατί μετά μπαίνεις πιο βαρύ στον αγώνα. Σωστά, πολύ γιατί μπορεί να κάνεις προθέρμανση και να χρειαστείς εσύ μετά από 70 λεπτά. Πράγμα που αυτό δεν θα σου κάνει καλό. Δηλαδή προτιμούν πολύ τα βασικά. Να κάνω κάποια άλματα, κάποιες σέντρες, λίγα σουτ. Μπράβο. Όχι σε σημείο να υδρώσω πολύ και να κουραστώ στην προθέρμανση. Εγώ να φανταστείς, σταμάτησα την τόσο έντονη προπόνηση με τον φίλο μας τον Σλόμπο. Μέχρι τότε πήγαινα στα όπλα. Ναι. Μετά τότε λέω, Λουί, φρέσκος. Το θέμα να μπαίνεις φρέσκος. Ναι, νομίζω, δηλαδή καλύτερα να είσαι φρέσκος στον αγώνα. Μπράβο. Και το μυαλό σου δουλεύει καλύτερα πιο γρήγορα παρά να βγάλεις μια κούραση. Μπράβο, ναι, σωστά. Δηλαδή, διαχείριση σκέψεων, Βασίλη. Αν και εφόσον μου είπες ότι δεν βγάζεις καθόλου άγχος στον αγώνα, φαντάζομαι έχεις και καθαρό μυαλό, έχεις τη δυνατότητα να κρατάς το μυαλό σου καθαρό. Γιατί η θέση του τερματοφύλακα δυστυχώς, όλοι οι άλλοι τρέχουν πίσω από μια μπάλα και να θέλουν να σκεφτούν δεν έχουν χρόνο. Ναι. Εμείς υπάρχει περίπτωση, ξέρεις καλά, να περάσουμε και 6, 8, 10 λεπτά χωρίς η μπάλα να έρθει καν κοντά μας. Είναι εύκολο να κρατάς το μυαλό σου καθαρό εκείνη την ώρα. Ναι, αυτό είναι αναλόγως με τις ομάδες τις οποίες παίζει. Δηλαδή, υπάρχουν ομάδες που μπορεί να μην ακουμπήσει και 50 λεπτά. Δηλαδή, υπήρχαν και μάτς που ας πούμε, δεν ακουμπούσαμε καθόλου. Ναι. Αλλά μπορεί να γίνεται μια φάση στο 80 και πρέπει να είσαι έτοιμος. Το ίδιο και εδώ. Υπάρχει αναλόγως με το ποια ομάδα είσαι. Σίγουρα είναι δύσκολο γιατί κάποιοι τερματοφύλακες έχουν συνηθίσει ας πούμε, σε ομάδες που δέχονται περισσότερες φάσεις. Και όταν πάνε σε ομάδες που δεν δέχονται τόσες φάσεις, είναι δύσκολο να το διαχειριστείς αυτό. Αυτό νομίζω έρχεται με τον καιρό. Ότι πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος 100%. Νομίζω ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι να είσαι όλη την ώρα σε επικοινωνία με τους αμυντικούς σου, να τους διορθώνεις, για να προσπαθείς να είσαι και εσύ μέσα στο παιχνίδι. Μπράβο, είναι ένα τρίκ. Με το είναι ένα τρίκ σωστό δηλαδή, αυτό. Να μην μιλάς με την αμυνά σου, νομίζω κάπως ξεχνιέσαι, χάνεσαι. Ναι. Οπότε εμένα αυτό με βοηθάει είναι όσο μπορώ να μιλάω με τους αμυντικούς, όχι με τον τρόπο το ότι να φωνάζω για να με βλέπουν. Ναι. Δεν είμαι ο τύπος που θα φωνάξει. Ή θα μαλώσει τον άλλον, θα κάνει λάθος, γιατί προφανώς δεν το ήθελε. Θα το πω, ή μπορεί να μην το πω εκείνη τη στιγμή στον αγώνα, το πω μετά τον αγώνα, συζητήσουμε ότι έτσι και έτσι στον επόμενο αγώνα δεν θέλω. Μπράβο, πολύ σωστή προσέγγιση αυτή. Ή μόλις φωνάζω στον αμυντικό, το όνομά του δεν χρειάζεται να του πω τι κάνει, να καταλαβαίνει τι έχει κάνει και τι πρέπει να κάνει. Δεν χρειάζεται εκείνη τη στιγμή, νομίζω, γιατί όταν έχει κάνει ένας αμυντικός ένα λάθος ή οποιοδήποτε ένα λάθος μες στον αγώνα και εσύ πας και του φωνάζεις, όταν το βλέπω ο κόσμος νομίζει ότι το κάνεις χειρότερο. Οπότε αυτό δεν μου άρεσε ποτέ να βλέπω ότι δεν ήμουν τέτοιος τύπος ποτέ. Οπότε προσπαθώ πιο ήρεμα να μιλάω με τους αμυντικούς για να μένω κι εγώ μέσα στο παιχνίδι και να κρατάω όσο γίνεται συγκεντρωμένους τους αμυντικούς. Πολύ ωραία. Τελειώνει ο αγώνας λοιπόν. Βίντεο ανάλυση της απόδοσής σου. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις βίντεο και λες γαμώτο, εγώ το θυμόμουν τελείως διαφορετικό ή αυτό που νιώθεις, αυτό βλέπεις και στη βίντεο ανάλυση. Όχι, υπάρχουν πάρα πολλές φορές που την επόμενη μέρα, ας πούμε, που μπορούμε να κάνουμε ανάλυση της φάσης, κάθε φορά που ακουμπήσαμε την μπάλα ή που είμαστε τη θέση, που εγώ νόμιζα, ας πούμε, που είχα καλύτερη θέση ή δεν είχα αυτή τη θέση και ας έκανα ας πούμε, την απέκρουση. Καμιά φορά μπορεί να έχει λάθος θέση, αλλά να κάνεις την απέκρουση επειδή είσαι στη λάθος θέση. Αλλά νομίζω είναι πολύ χρήσιμο είναι να πολύ γίνεται χρήσιμο. Αυτή η ανάλυση για τον επόμενο αγώνα. Μπράβο. Και ας έχεις κάνει λάθος, που είσαι ίσα, νομίζω από τα λάθη, όσα περισσότερα λάθη κάνεις, όσο μικρότερος είσαι, τόσο πολύ σε βοηθάνε στην εξέλιξή σου. Σωστά. Γιατί όταν, ακόμα και όταν
κάνεις λάθος, αλλά δεν δεχτείς τον γκολ, το περνάς έτσι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Νομίζω με βοήθησε ότι έχω κάνει λάθος στην καριέρα μου και θα κάνω κι άλλα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει θεματοφύλαξη να μην κάνει λάθος. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, βλέπεις ακόμα και τους κορυφαίους όπως ο Νοέρα, ακόμη κάνουν λάθη. Αυτή έτσι είναι η θέση μας. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να πας μετά να τα αναλύεις και να βλέπεις, και σε βοηθάνε πάρα πολύ να βλέπεις τι έχεις κάνει λάθος και να το φτιάξεις είτε από την προπόνηση είτε να το συζητάς και να προσπαθείς να το διορθώσεις στον αγώνα. Μπράβο, μπράβο. Σωστά. Πολύ ωραία. Εν κατακλείδη λοιπόν, αυτό που αρέσει στον Βασίλη πιο πολύ από τη δουλειά που κάνει, ποιο είναι? Αν υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο σου αρέσει πολύ, ρε παιδί μου, από τη δουλειά που κάνεις αυτή τη στιγμή, όντας επαγγελματίας τερματοφύλακας. Είναι η καθημερινότητα, είναι η ρουτίνα, είναι το 90 λεπτό, είναι το lifestyle? Όχι, το lifestyle δεν το λέω, δεν είμαι ο άνθρωπος που θα είμαι ενεργός σε social media στα τέτοια. Νομίζω ο αγώνας, θα έλεγα, ή η προπόνηση. Αλλά πάντα μου άρεσε να υπάρχει καλό κλίμα στην προπόνηση. Αν δεν υπάρχει καλό κλίμα, δεν το ευχαριστήκαμε. Γιατί οπότε αυτό το, team spirit που, αυτό το team spirit που υπάρχει, ναι, στον αγώνα, έτσι. Δεν μου αρέσει αυτό το πω, πρέπει να πάω στην προπόνηση. Πρέπει να κάνω αυτό. Δεν μου αρέσει. Μου αρέσει ότι να χαίρομαι να πάω στην προπόνηση και να μην θέλω να φεύγω. Να έχω ορίσει συμπαίκτες, πάντα ήθελα να έχω καλές σχέσεις με τους άλλους θεματοφύλακες, είτε παίζω είτε όχι. Οπότε δεν είχα πρόβλημα το. Προφανώς έχω πρόβλημα να δεν παίζω, αλλά δεν φταίνει οι άλλοι θεματοφύλακες. Σωστά, σωστά. Οπότε προσπαθώ να μην βγάζω νεύρα σε αυτούς άμα δεν παίζω ή να, όταν είμαι καλός και παίζω να δείχνω ότι εγώ είμαι. Πάρα πολύ. Μ' αρέσει να έχω καλό κλίμα και να παίρνω καλά σκοπονήσεις. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Βασίλη, τώρα είσαι 27, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ας πούμε, ως τα 32 σου, τι θα ήταν αυτό που θα, εάν το κατάφερνες, θα έλεγες, ωραία, είμαι ευχαριστημένος. Ίσως ένας τελικός ενός ευρωπαϊκού τουρνουά, ίσως μία καλή διάκριση με την εθνική, ίσως να πας σε έναν πολύ καλό ευρωπαϊκό σύλλογο. Υπάρχει κάτι το οποίο έχεις ως προσεχή στόχο, στο επίπεδο το υψηλό πλέον που βρίσκεσαι? Αυτό που έχω σαν στόχο δεν είναι τόσο σαν διάκριση, είναι ότι θέλω όσο συνεχίζω να παίζω να το ευχαριστιέμαι, να μην νιώσω ότι... Σε κουράζει. Αυτό που σου είπα και πριν, ναι, ότι ξυπνάω και λέω πάω προπόνηση. Είναι το χειρότερο συνέστημα νομίζω για έναν επαγγελματία, όχι μόνο τερματοφύλακα για οποιαδήποτε θέση, αλλά ειδικά για έναν τερματοφύλακα όταν χρειάζεται να καταπονήσει το κορμί. Γιατί κακά τα ψέματα, ένας τερματοφύλακας καταπονεί πολύ περισσότερο το κορμί του. Έτσι. Και το μυαλό του. Και ας υπήρχε αυτή η σκέψη παλιά, δεν ξέρω, σίγουρα το ξέρει ότι τερματοφύλακα βάζουμε αυτόν που είναι λιγότερο καλός. Ίσως τα πνευμόνια και την καρδιά να καταπονούμε σε σχέση με τους ποδοσφαιριστές του πεδίου, ναι, λιγότερο, ναι, αλλά ναι. Έτερο με κάτερο. Ναι, υπάρχουν άλλα, αλλά νομίζω ότι αυτό, ότι σίγουρα θα θέλω να παίζω στο υψηλό επίπεδο, όσο γίνεται να παίζω στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά να το ευχαριστήσουμε. Αυτό που θέλω είναι να το ευχαριστήσουμε, να θέλω να πηγαίνω και να εξελίσσω με συνέχεια. Δεν μου αρέσει αυτό το, η ρουτίνα που λέμε. Μπράβο. Θέλω να πηγαίνω κάθε μέρα και να μαθαίνω κάτι άλλο, κάτι καινούργιο. Μπράβο. Γι' αυτό θέλει η προπόνηση να διαφορετική, να μου δίνει κάτι άλλο. Ναι. Πολύ ωραία. Κατανοητά. Το δικό μου το ερωτηματολόγιο, για να δω τελείως. Α, έχω, όχι, έχω δύο ακόμα. Λοιπόν, δεν θα σε ρωτήσω ποιος επηρέασε περισσότερο στην καριέρα σου, γιατί θα πεις εμένα και θα είναι σαν να κάνουμε διαφήμιση. Ναι, θα την προσπεράσουμε. Ποια είναι η καλύτερη επέμβαση που έχεις κάνει ως τώρα? Και θα την, αν την βρω, θα την περάσω εγώ στο βίντεο εδώ των τηλεθεατών. Αλλά μόνο πέναλτι να μου πεις, γιατί δεν τη θεωρώ πέναλτι την επέμβαση. Είναι όχι, μια... δεν είναι. Είναι άλλη κατηγορία. Το πέναλτι είναι όχι, okay, είναι περισσότερο τύχη και, ναι, και κάποιο... Δεν έχω κάποια στο μυαλό μου να σου πω ότι οκ, okay, δηλαδή... Δεν μπορώ να θυμηθώ. Σίγουρα επεμβάσεις που μπορεί να βοήθησαν την ομάδα, δεν μπορώ να θυμηθώ κάποια απίστευτη επέμβαση. Γενικά δεν είμαι αυτό του... Να πέσω στο γάμα και να το κάνω να φανεί απίστευτο. Κατάλαβες τι εννοώ? Δηλαδή όχι, όχι. Απλά είναι μερικές φορές η αίσθηση το ότι φεύγουμε και εκεί που λέμε ότι δεν θα βρούμε την μπάλα, ξαφνικά νιώθουμε την μπάλα, ναι, στα δάχτυλά μας και φεύγει οριακά κόρνερ. Κατάλαβες. Θα βρω εγώ κάποια για σένα, δεν πειράζει. Ναι, λογικά όλα και κάποια θα έχω κάνει. Δεν μπορώ να θυμηθώ να σου πω ότι όχι. Το μόνο αλλά λογικά κάποιες θα έχω κάνει κι εγώ. Ναι, πιο πολύ σε κανένα μεγάλο μάτσαμα ήταν. Αυτή νομίζω θεωρώ πιο σημαντικές επεμβάσεις. Το να βοήθησα την ομάδα μου κάπου. Ωραία. Το να σημαντική σαν να φαίνεται σημαντική. Υπάρχουν πάρα πολλές που είναι σημαντικές αλλά δεν φαίνεται. Σωστά. Αυτό νομίζω είναι. Σωστά. Αυτό. Ωραία.
Τελειώσαμε. Ήταν μια απολαυστική συνέντευξη. Ελπίζω να σου άρεσε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει όλους όσους ασχολούνται και θέλουν να μάθουν για τη θέση του τερματοφύλακα διάφορα μυστικά. Γιατί όπως είπαμε εδώ στο Keeper Analysis, δεν μένουμε στα βασικά. Μπαίνουμε στις λεπτομέρειες της θέσης, στην καθημερινότητα, στην προπόνηση. Νομίζω ναι, είναι σημαντικό. Στα υλικά που για οποιονδήποτε θέλει να ξεκινήσει και τώρα ακόμα να παίζει να δουλεύει, γιατί ποτέ δεν είναι αργά. Έτσι. Να βλέπει, γιατί εμείς οι πιο παλιοί, να πιάσω και εμένα, πιο παλιό, δεν το είχαμε αυτό τόσο πολύ με το Ιντερνετ να μπούμε να διαβάσουμε, να δούμε. Έτσι ακριβώς είναι. Οπότε ναι, ακόμα και λίγο να βοηθήσουμε οποιονδήποτε, νομίζω είναι σημαντικό. Ωραία. Βασίλη, καλή συνέχεια λοιπόν από Σαουδική Αραβία και Νταμάμ στο Celtic. Τους χαιρετισμούς μου, αγωνιστικούς χαιρετισμούς και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή συνέχεια στη νέα σου προσπάθεια. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ.